Παναγία Δέσποινα να Θεοτόκη. Άγια Ανηλική Αρχάγγελη, είμαι πρόδρομε, Αποστόλε Δωδεκάς. Διδάσκαλοι και πατέρες Εκκλησίας, μάρτυρες και ομολογοί πέμπτη, οι καλώς αφήσαντες οι θεραμαθέντες, πείσατε πρεσβεία προς τον Κύριο, τον ειθύνε και σωθήνε τα αρχικά σημών. Αμήν. Καθίστε. Και πάλι ευσεβές ακροατήριο, και πάλι εδώ στας Αθήνας, και πάλι εδώ στην αίθουσα, και πάλι σύναξης. Τι θα πει σύναξης, στην γλώσσα της Εκκλησίας σημαίνει σύναξη συγκέντρωσης, αλλά συγκέντρωσης από συγκέντρωση διαφέρει πολύ. Συγκέντρωση κοσμική. Υπάρχουν πολλές κοσμικές συγκεντρώσεις των αιώνων μας. Άλλοι κατά χιλιά μας τρέχουν κάτω από το καυστικό ήλιο ή κάτω από την πτώση της χιόνους, είτε καλοκαίρι, είτε χειμώνας, είτε το θερμόμετρο έχει 40, είτε έχει κάτω από 40, κάτω από το 0, αυτοί τρέχουν. Στον δρόμο, στον θάνατο, πρέπει να στα γήπεδα όπου εκεί δίνονται ποδοσφαιρικές συναντήσεις για το φουτμπόλ. Άλλοι χιλιάδες και αυτοί συνοστήρονται στα θέατρα κινηματογράφους για να απολαύσουν τα αισθάνα θεάματα. Και άλλοι τρέχουν για να ακούσουν συναυλίες. Και άλλοι σπέρνουν με τα κάμαρά τους σε πλατείες και συγκεντρώσεις, στις πλατείες και δρόμους για να υποδεχτούν τον αρχηγό του κομματός τους. Εδώ η συγκέντρωση διαλέγεται. Δεν έχει κοσμικό χαρακτήρα. Έχει θεϊκό χαρακτήρα. Είναι συγκέντρωση γράμμα. Είναι στο όνομα εκείνου. Όπου δε εσύ δύο ή τρεις συμβαίνει στο εμόν όνομα, εκεί και εγώ είμαι μέσω αυτών, είπε ο Κύριος. Διαφέρει τη συγκέντρωση, η συγκέντρωση αυτή ευλογημένη των μισθών που από τα διάφορα μέρη της πρωτευούσης αλλά και εκτός πρωτευούσης από τα περίπου εδώ της Αττικής και της Πελοποννήσου ακόμα και των άλλων πόλεων ευρίσκεστε εδώ για να ακούσετε λόγω του Θεού. Τι έχουμε να είπαμε στον αιώνα μας, κόσμε, κόσμε, δουνιά, δουνιά, ψεύτη. Αρμόζονος στον κόσμο αυτό να πούμε ότι μερινάς και τυρβάζεις πριν πολλά ενός δε στην κρύα. Εκείνο είναι το οποίο τον αγκαιότερο απ' όλα, το οποίο αυτοί περιφρονούν, τον αγκαιότερο απ' όλα ποιος είναι, η Μάρθα περιφρόνει το ένα το σπουδαίο, αλλά το ένα το σπουδαίο ή το ένα ήταν ο λόγος του Θεού, το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Αυτό είναι το ένα, τον αγκαιότερο εξόδου. Ο λόγος του Θεού, το κήρυγμα του Ευαγγελίου είναι άρκος. Ψωμί, όπως δεν περνάει η μέρα χωρίς ψωμί, δεν πρέπει να περνάει στη ζωή του χριστιανού η μέρα χωρίς το λόγο του Θεού. Είναι άρκος, ψωμί, δώσ' μας τον εφιούσιον άρκο. Δώσ' μας τον ουράνιον άρκο, ουράνιον δε άρκο, άρκος αγγέλων, τον οποίο ζυμώνουν χέρια αγγέλων, είναι ο λόγος του Θεού, όλοι το οποίο πρέπει ψυχάς, πηδώσει Θεό, λέει Γρηγόριος ο Θεολόγος. Εδώ λοιπόν στην Ιερά Συγκέντρωση βρισκόμεθα και χαίρο ότι η εκλεκτή μερίστολη του λαού μας αρέσκεται και ενθουσιάζεται και ηλεκτρίζεται από το λόγο του Θεού. Απόψη είμαστε εδώ. Τα θέματα μας. Αν ρωτήσω κάποιος από εμάς θα ήθελε το θέμα της αρεστίας του. Θέματα δεν είναι πολλά. Είναι πολλά τα θέματα τα οποία πρέπει καθηκόντως ως κήρυκες του Ευαγγελίου να διαπραγματευτούν. Θέματα, όχι μικρά και ασήμαντα. Άλλοι ασχολούνται με τα διάφορα προβλήματά τους τα οποία θέλουν σπουδαία. Εμείς εδώ από το Άγγονος και από αυτό ασχολούμεθα με τα λήψη στα θέματα
τα οποία έχουν κάνει τους πρωτάθλους των ευρύτερων προσώπων των αιώνων ολοκλήρων. Το ύψο θέμα, το υπερπάν θέμα, ήνυγο σε καταλαμβάνει, το ύψος, ποιο είναι, είναι ο Θεός. Ένα θέμα. Όχι απλώς ο Θεός, διότι Θεόν πιστεύουν και άλλοι, αλλά εμείς έχουμε το διακριτικό γνώρισμα, το οποίο μας διακρίνει από τις άλλες θρησκείες. Και το διακριτικό γνώρισμα είναι η Αγία Τριάς. Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, Αγία Τριάς, ελέγξε τον κόσμο και σώσε εμάς τον αμαρτωλούς. Θέμα ο Θεός, θέμα ο Πατήρ, ο Ουράνιος, θέμα ο Υιός των ανθρωπίσας, θέμα το Πνεύμα του Άγιου, θέμα τα μεγάλα και υψηλά θέματα. Θέμα επίσης είναι οι άγγελοι και αρχάγγελοι, τα δεύτερα πρώτα. Το πρώτο φως είναι ο Θεός, ο Θεός, τα δεύτερα πρώτα είναι οι άγγελοι και αρχάγγελοι, ο οποίος άστρα φωτίζουν των πραγματικών ουρανών του κόσμου της θεότητος. Θέματα είναι ακόμα και ο Σατανάς, ο επιπεπτοχός που έπεσε ως αστραφή εκ του ουρανού. Θέμα ακόμα, καλόριο θέμα, καλόριο θέμα. Ένας σοφός έβγαζε στον όρο μας, ο άνθρωπος αυτός ο άγνωστος. Το μελετούν, δεν θα πούνε απαντά. Τι είσαι ο άνθρωπος και η μνήση αυτού ο Θεός, απαντά η γραφή. Θέμα καλόριο ο άνθρωπος. Μικρός Θεός κατοικώνα και ο οποίος είναι του πλάσσοντος. Θέμα είναι τα 12 άρθρα της πίστεώς μας. Θέμα είναι οι 10 εντολές. Θέμα είναι τα 7 μυστήρια της Αγίας μας Εκκλησίας. Θέματα είναι η προφητεία. Θέματα είναι τα θαύματα, τα άπειρα θαύματα που έκανε ο Χριστός και κάνει και ξέρω τι να κάνει διαμέσου των αιώνων, διαμέσου των προφητών, διαμέσου προφητών Αποστόλων και των Αγίων. Θαύμα είναι. Θαύμα είναι η δασκαλία του, το μεγαλύτερο θαύμα, η επιόρουσα ομιλία του. Θαύματα ακόμα είναι τα ευγεία της Αγίας Γραφής. Θαύματα είναι. Πάρτε, μετρήστε, λέτε απόψε στο σπίτι, πάρτε τη βολία και μετράστε με το μολύβι. Όπως άλλοι μετρούν κάθε βράδυ τα μισά νομίσματα και έχουν 2.555 λίρες, μου λέει κάποιος. Τόσο είναι, τις μετρώ. Πόσες είναι, ακριβώς πόσες είναι, δεν είναι παραπάνω. Θα τις κάνω περισσότερες, θα τις κάνεις περισσότερες. Καμιά νύχτα να περιμένει έναν τρομοκράτη, να σου πει συγκινώ. Ναι, λοιπόν, και χρυσά, χρυσό, υπερχρυσίων και αργύριων. Λοιπόν, μετρήστε να δείτε πόσα κεφάλαια, πόσα στίχη είναι η Αγία Γραφή Παλιά και την Διαδίκη. Ρητά, είναι περίπου 60-70.000 ρητά. Κάθε ρητόν άστρο. Κάθε ρητόν άστρο. Η Αγία Γραφή είναι ουρά, είναι ουρανός. Λέει το μέρο ο Θεός Χρυσόστατος. Κι όπως επάνω στον ουρανό υπάρχουν άστρα μικρά και μεγάλα και συστήματα γαλαξιών κλπ. Έρχει στον Ολυμπιακή Γραφή ένα άστρο, άστρο και κάθε ρητόν άστρο που μας φωτίζει στην πορεία ίχνος φέρον εν επιδερό τόπο. Τέτοια είναι τα ρητά, κάθε ρητόν. Και κάθε ρητόν είναι το μη. Ο Ιερός Χρυσόστατος έπαιρνε ρητό και έκανε μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα ομιλή. Όχι μόνο θέμα. Έκανε ομιλίες. Φανταστείτε λοιπόν. Πέλαγος. Πού λοιπόν εκεί που λένε, α, τι να κάνω, τι να μάθω, τι να μάθεις. Άγνοια. Έχουμε άγνοια γραφής. Η άγνοια της γραφής, η άγνοια των θεμάτων αυτών είναι μεγάλη σύγχρονα γρυμνός, παθής και πάρα πολλών καταστροφής. Άγνοια τεράστια. Που θα έπρεπε, αγαπητοί μου, κάθε μέρα να γίνεται κήρυγμα, όχι μια φορά την εβδομάδα, όχι μια φορά, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Έγινε κήρυγμα, το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Στα παλιά τα χρόνια, τα ένδοξα χρόνια της χρυσής περιόδου της Εκκλησίας μας, όταν βρίσκοντας τους άμανας στην αγάπη εκεί του Πνεύματος, το κήρυγμα δεν ήταν κάθε εβδομάδα. Ασθενικός, φυσικός, ο Μέγας Βασίλειος εκείρυτε, κάθε ημέρα εκείρυτε. Ή μάλλον δύο φορές την ημέρα, το πρωί και το βράδυ. Φυσικός όμως, εκείρυτε το λόγο του Θεού, μέσα εις πλήτος και ξεπώνησε να σπεριφήμωσε σε εξαγήμερο ομιλίες του. Μάλιστα, έτσι είναι. Τώρα εμείς, ποιο από τα θέματα να πάρουμε, και ένας χρόνος κάθε μέρα να είμαι, και 10 χρόνια και 20 χρόνια τρίτο, δεν εξαντλώ, πέλαγος, πέλαγος, απέραντο είναι έγκυρο και ουρανός. Τι είναι το σπιτί, άρχος ουράνιος, ή τι κι άλλο είπαμε, είναι μικρό, δεν αποδώσαμε την αξία των θεμάτων που ανοίγει η έγκυρο στην ψυχία μας. Μάλιστα, τα άλλα θέματα είναι μικρά και αστήματα. Κόσμε, κόσμε, με ρημνάς και τριβάζεις περιφορά, ενώς δεν αστυμβρία, το δεν είναι ο λόγος του Θεού. Μάλιστα, από τα θέματα αυτά,
εάν αντιλαμβάνομαι, αν κατάλληλο φέρνουμε κι εγώ με την πνευματική μου όσπρηση, αντιλαμβάνομαι, εάν φέρνουμε το θέμα το οποίο σας συγκινεί αυτή τη φορά, είναι το θέμα της Εκκλησίας μας. Χριστοφόρος Κανίμας, ένας από τους προγεωτέρους ενοκήρυκα της πατρίδας μας, ασθενής, έιντον,
το τέλος της ανθρωπίνης ζωής ευρύχεται, έγραψε να θαυμάσουμε δύο τα όπλα της Εκκλησίας. Και ένα από τα πρώτα όπλα είναι ο Λόγος του Θεού. Μάλιστα, πριν του Λόγου του Θεού, θα μιλήσουμε και εμείς, ειδικότερα, θα μου επιτρέψετε, να κατέβω εις κατώτερο επίπεδο. Μην με θεωρήσετε εγωιστική, το είπανο, αλλά θέλω να μιλήσω, επειδή και εγώ, από τον καιρό που φόρασε το ράσο, μετρήστε με τα δάχτυλα. 52 χρόνια υπηρετώ στην διακονία του Λόγου. Είμαι και τώρα που τον εγκόλυπτο, η ολοκήρυξη με εγκόλυπτο είναι. Η ολοκήρυξη συνεχώς 52 χρόνια δεν έπαψα ένα κελίδο υπό διαμενής ή δυσμενής ή τραγικά συνθήκα στο έθνομα δεν έπαψα τον Λόγο του Θεού. Μάλιστα, είναι ο Λόγος του Θεού ως τον οποίο διακονούμε. Η αποστολή μου δεν είναι το βαπτίζει για να θυμηθώ τον Απόστολο Παύλο, αλλά είναι η αποστολή μου το κηρύξει Ιησού Χριστόν εσταυρωμένο, Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Αυτή είναι η αποστολή μου μέσα στον χρόνο, στον κόσμο, ασθενής και μικρός και ασχήματος ποιμητής του κηρύγματος του Απόστολου Παύλου και των μεγάλων διδασκάλων της Εκκλησίας μας. Και όπως λέει ο Παύλος, δεν εβάθησε λέει ένα μόνο εβάθησε, ακούσε που προηγνώμησε το βάθισμα, κάθε άλλο. Αλλά τη θεωρούσε αποστολή του ανωτέραν, με σκοπιώδες τέραν του κύριου. Δεν εβάθησε λέει, είναι κρίσιμο και γάλλιο. Και οίκον στεφανών, δεν αυτούς το βάθησε. Πήραμε και εγώ να πω ότι στα 52 χρόνια της ζωής μου δεν εβάθησε κανένα. Ήταν τους εμπόρους έβαλα, εβάθησε. Τι εβάθησε. Ένα γυφτόπολο. Πού, εις τη Φλόριδα. Τον Ιορδάνη ποταμό. Εκεί το ποταμό, πολύ προσιατών, με εξήλωσε ο Θεός, μέσα στα ρήθρα του Ιορδάνου ποταμού και το ονομάζω το ποτάμι εκείνο Ιορδάνη της Φλωρίνης, διότι μερικοί πάνε στον Ιορδάνη να βαπτίσουν τα παιδιά τους. Μην πηγαίνετε. Το νερό της Πολυμήτρας είναι Ιορδάνη, τσάντρος του Ιορδάνη. Χίλιες φορές να περάσει στον Ιορδάνη δεν οπλίζει τίποτα. Αλλά μια φορά εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος να περάσει η Πολυμήτρα μέσα στην Ιορδάνη ύδατα, μέσα στην οποία γίνεται και καθαρίζει το άνθρωπος. Αυτό λοιπόν από τον Αιγύπτο όλο αυτό που εβάθησα στον Ιορδάνη ποταμό της Φλωρίνης του Σακουβέλα, κανένα άλλο δεν εβάθησα, μάλιστα. Έτσι. Και συνεχώς έχω δει και ο εχθροί μου που με λένε τον Αγουστίνο, αυτός είναι επίσκοπος των Αιγύπτων, αυτός είναι ο Αιγύπτος. Λοιπόν, μάλιστα, θέματα λοιπόν, δεν βάζω κήρυξα. Πόσες έχω μέχρι τώρα με πάνω από 7-8.000 κηρύγματα έρχεται στο Ιδρύματα. Προφορικά και γραφτά κηρύγματα. Κηρύγματα. Μου θα μου πείτε και το αποτέλεσμα. Προτού να το πείτε σύντομα το διάβολο σε αυτό. Κάθε φορά που κηρύγω που ήρθα να κηρύξω, λέγω τον Σατανά, πάψε μου λέει, τίποτε δεν γίνεται. Τι έρχεται, ποιος ακούει. Προτού και ο Σατανάς, τον έρει κάθε φορά, αλλά με τη βοήθεια του Θεού τον διώχνω. Είπε ο Ιώπης ο Σατανάς. Εγώ θα εξακολουθώ, κέρας ακόμα. Κι αν δεν υπάρχει κανένας που δεν με ακούει, εν τούτης εγώ θα εξακολουθώ να κηρύττω, είπα και λάδι σαν αμαρτήρο κι εγώ. Δεν είχομαι από τον Σατανά της απολυτεύσεως, υπό τα σπλέον στροϊκά συνθήκα, τα οποία διήρθουν στο μείον τούτο. Μάλιστα, εγώ ναι, λοιπόν και θα πεις τα αποτελέσματα, εν τούτης και στη γενιά μας αυτή, υπάρχουν αποτελέσματα του κηρύγματος. Υπάρχει. Και να μην ορβατώ και να μιλώ γενικώς και αορίστως, από την πείρα μου ο Συλλογίνικος, θα μου επιτρέψετε το θυσιαστικό στο τέλος, μην νομίζετε ότι το συμφωνώ. Λοιπόν, να το αφήνω στο τέλος. Ναι. Λοιπόν, λέει ότι αυτό, λοιπόν, το Κύριο δεν είναι μόνο ότι στο τέλος, το θυσιαστικό στο τέλος και θέλω να μιλήσω, θα σας αφήνω μερικά παραδείγματα από τη ζωή μου ως Συλλογίνικος για να δείτε την δύναμη και την αποτελεσματικότητα του κηρύγματος του Ευαγγελίου. Ναι, αυτά τα αποτελέσματα. Πιστέψατε με, μόνο ότι είναι γενναία πολύ, γενναία πολύ για παραμένει. Την άμαθα και εμείς δεν είπαμε, Κύριε, τι σε πίστευσε από ημώ, και το βραχείο Κυρίου την αποκαλύφθη, εν τούτης και μέσα στην γενναία αυτήν, Σοδόμα και Γομόρας, υπάρχουν εκτεκτές ψυχές, οι οποίοι σαν σφουγάδια ρωθούν το λόγο του Θεού και ωφελούνται και σώζονται και απολυθρώνονται και γίνονται άξια παιδιά της Ιωνίου Βασιλείας. Αναφέρω λοιπόν πάντα τη θέση. Ήλικος πιστέψατε με εξομολογούμε. Δεν είμαι σίγουρη, δεν νομίζετε το αισθάνομαι αυτό που λέει. Η μεγαλύτερη αγωνία στη ζωή μου είναι όταν λειτουργώ και ακόμη μεγαλύτερα όταν λειτουργώ για λόγο του Θεού. Ήλικος με καταπαμβάνει. Ζατίζομαι ήλικος.
Ποιοι είμαστε εμείς που ακυρίτουμε τον λόγο του Θεού? Μας, σας φέρω τώρα τελευταίο, στο γραφείο της Μητροπολόγου να επισκεφτείτε πάνω στην κόρνα και θα χαρώ να επισκεφτείτε και επειδή έχω τα τελευταία έτη της διακονίας μου ή και το τελευταίο έτη της διακονίας μου εν Κορίνη, εκεί θα δείτε ότι έχω μια περίεργο φωτογραφία, μια εικονογραφία, μια εικόνα, μια ιερά εικόνα. Το ζωγράφησε ένας θαυμάσιος, ένας αγιογράφος, ο οποίος όταν το γραφίσει κλαίει και αφηγεί τα δάκρυά του με τα χρώματα της εικόνας. Το ζωγράφησε ο πάτερ Κερβάσιος, ο αγιογράφος εκ πατρών. Δεν μου είναι και εδώ πέρα, είναι εδώ, είναι εδώ, είναι εδώ, είναι εδώ πέρα, είναι εδώ πέρα, άρα δεν είναι μυστικά. Λοιπόν, τι μας γράψε, μας γράψε ένα περίεργο ενδοκύρια, το μέχρι τακτικά, ένα περίεργο ενδοκύρια. Ποιος είναι, ο Βασίλειος, ο Χρυσόστομος, οι πατέρες Εκκλησίας, ένα από τα δάνατα πνεύματα, ο περίεργος ενδοκύριος, μη γελάσετε, είναι ένας γαϊδουράκος. Εκύψε ο Βαγράφος, ναι, εκύψε ο Βαγράφος, μάλιστα, εκύψε. Δεν κάνει μόνο τα καλύσματα, τα οποία είναι και αυτή μια πόνη, μια διάλεκτος, την οποία εννοούν τα ομολογή ζώα με τον όνο, έχει γνώστα τα ζώα, γλασσέ, πάσα, γλασσέ, αλλά οδήγησε ο Βαγράφος, οδήγησε. Ανοίξτε την αγκαλαμπή, ανοίξτε εκεί, και εκεί θα δείτε στους αριθμούς πέρα ένα περίπου φαινόμενο, ότι ήλυξε το στόμα του ο ένας Βαγράφος, και υπομίλησε και ήλεξε τον προφήτη του Ανάμ που πήγε κόντρα με τον Θεό. Πού πας, πού πας, πού πας, μπροστά σου είναι σπαθιά. Ήλεξε μέσα εγκούσι τη διαφωνή Ανάμ και ο ευχαρός Εφραίμ λέει, Κύριε, είμαι κι εγώ ένας όνος είναι. Κι όπως εφώτισε στον όνο του Ανάμ και ελάχισε, φώτισε και εμένα τη γλώσσα μου. Δεν ομιλήσω έστω, έστω να ομιλήσω και να ομιλήσω τα πνεύματα στον λαό. Έτσι θέλω τον εαυτό μου. Δεν θέλω τον εαυτό μου άξιο να αναφέρει τα λόγια του Χριστού. Αλλά ως όνος του Παλά, χρήστε με κι εγώ ο Θεός σας και θα σου μιλήσω επί του θέματος αυτού. Θα σου παρουσιάσω τη χάστινα τη ζωή μου ως ερωκήρυκος για να πιστείτε καλάντος ότι δεν πρέπει να υπακούσαμε στην απογοήτευση του διαβόλου που λέει και τι γίνεται, τι κάνεις κατηχητικά σχολεία, ψυχολογής, δεν είδε τίποτα. Όχι, όχι. Πέντε παραδείγματα, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε και τι γίνεται το λόγο. Για να φτάσω, ίσως τέλος, να σε πέντε. Από τη ζωή μου ως ερωτήριος. Ήμουν προς 45 χρόνια στα Πρεπενά. Την Ακρόπολη αυτή του έθνους, το μεταρρύθμιτο ιστορικό. Χρόνια, τρομερά χρόνια που η γη αγωνούσε το αρχικό. Σήμερα πόλεμο, η εμφύλιο πόλεμο, όπω θέλετε να ονομάσετε το είστε ελεύθεροι, αλλά πόλεμο σφιχτό. 50 φορά, 50 χρόνια έχει η Φουκρεμένα. Όλα διάστατε. Τι διάστατο. Ήταν στην πόλη του Φουκρεμένα, η οποία από 3.000 έγιναν έγινε 20.000, 30.000, σεωστισμός. Είναι πίστος ποτρά, απάντητα εκεί πέρα. Περικυκλωμένη ήταν το Πρεβενά, μία νησί γαλάζα μέσα σε ένα πέλαγος ο Κύρις Πινερίδος, μέσα εκεί. Εκεί μου έλεγε ο λογισμός να πάω στον ομιλό. Στην εκκλησία που πήγαινε ο αήγιστος δεσπότης Θεόφιλος, μου λέει πάψτε ποτά στα λυκά συνθήκες νομιλίδες του. Πάψτε δεν φυγείτε. Οι σφαίρες ερχόνται και χτυπούσαν τα καπαναριά και τον δούλο της Εκκλησίας. Την ώρα που κοιμήθηκαν. Το αποτέλεσμα κήρυξε ένα πράγμα. Ανέβηκα πικραμένος, κυνημένος. Είχαν εκεί κυνημένος, σφάξει και μόνο σπενταριά, σαν πρόκοτα ήταν αυτά. Ανέβηκα πικραμένος, προσπάθησα να μιλήσω. Να πάρω το αντίθετο όψη της ζωής, την ωραία όψη της ζωής. Η ωραία όψη της ζωής, ζωή κολάσεως, είναι η ζωή του μίσου. Ενώ η ζωή παραδείσου είναι αγάπη, είναι την ωραία όψη, τι θα πει αγάπη, που οδηγεί το σύντομο Ευαγγέλιο. Είπα, πόσα είναι. Το κήρυξα, είπα ιδίω, για τον φόνο, ο Θεοτελιέα μου, είμαι ατεμάσιο. Διότι ο άνθρωπο, η ζωή μόνο του Θεού είναι. Όλοι να μας μαζευτούμε, ένα μερμήτια δεν κάνουμε. Ένα μερμήτια δεν κάνουμε. Ένα άνθρωπο, ρωτήσε τη μάνα. Τι το φέρει η μάνα, που μένα από ένα, από μία μια εμουσία, ένα ελάχιστο πράγμα από μια λήξα, πάει μάθω. Οι άνθρωποι γυναίκες κυβερνούσαν την ανθρωπότητα, πόλεμο δεν θα ήταν. Γιατί μόνο η γυναίκα αισθάνεται τον βιβλίο της. Από όλοι. Είναι καταστροφή.
Μη χωνεύετε λοιπόν, έλεγα, το τιμιότερο του ανθρώπου είναι φόβο, έλεγα, τι είπα. Κατέβηκα η βιβλία σου. Την άλλη μέρα έρχεται και με βρίσκει στην καλύτερη μου που κακόβουνα ένα άνθρωπο, νέο ειδικό 30 ετών, γονάτισε πίσω το χέρι μου, λέω τι συμβαίνει, ήταν σε ευχαριστήσω. Γιατί με ευχαριστήσεις. Χθες είχα απόφαση να σκοτώσω. Να σκοτώσω άνθρωπο. Είχα πάρει το όπλο. Αλλά άκουσα την κατάμενα να χτυπάει μέσα στις σφαίρες που πέφτανε στα καταναπιά. Και μου είπαν ότι είχαν κίνημα. Ασπάθαινα το σπίτι. Μπήκα στο κίνημα, άκουσα και όταν πλέον πήγε στο κίνημα είπα δεν θα σκοτώσω. Και δεν σκότωσα. Να ήταν ποτέ. Ένα από τα αόρατα αποτελέσματα τα οποία συντρώνται μέσα στις καρδίες των ανθρώπων μέσα από το κίνημα του Ευαγγελίου. Απετράπη κάτι λοιπόν. Θέλει άλλο παράδειγμα. Σε κάποια περιοδία μια άλλη επαρχία, εκεί που βγάζαν τα τρίσβαλα, που μόνο γίδε περπατούν, πέρα εκεί βλέπω ένα νέο κέρδο. Εγώ καταρχά φοβήθηκα, θυσίασε, νεαρό, 25 ετών, πολύ ογραμμάτο, τον βλέπω σύσσερο και είπε στην εγγόνη. Πώ το όνομά σου, είπα το όνομά. Άφερε μου, παιδί, σε ευχαριστώ, τι να ευχαριστώ. Και μετά τον κόρτο του, ένα κομμάτι ενό φελοδικού που έβαζα τότε, έβαζα στην κουρά του Κοκοζάνη. Και το έχει μέσα το τσαλαβωμένο και το σπουδαιότερο το είπε απ' έξω. Που το είπε απ' έξω. Όχι, δεν ξέρω. Απ' έξω το είπε. Από τότε λέει άλλαξα. Έγινε νέο άνθρωπο. Το οποίο ζήσα. Το οποίο μου έκανε λίγο το λέει. Κάτι τέτοιο είναι πολλά τέτοια παραδείγματα. Υπήρχε ένα βιβλίο το οποίο δεν ξέρω και για να λοιπόν τη ζωή δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα αυτό παλαιότερο. Η ιστορία με τα νούντα δεν ξέρω αν το διαβάσει το σπουδαιότερο. Μου φέρνει πολλά παραδείγματα και άλλα. Επιστροφή στον ανθρώπο διαφορά του ρόλου. Ότι κάποιος πολύ αμαρτωλός μια μέρα στην Αθήνα, στην Μικρά Αθήνα, απάντησε και είδε τη τσανακωμένο ένα φίλο μέσα στις τάσπες. Μια περίεργα, μια παιδιά σου. Το πιάνει λοιπόν το παίρνει, τι ήταν, ένα άκρο ενός από τους πλέον περιφύγους γεροκήρυκας της νεοτέρας Ελλάδος, του Διονυσίου Παρασβουλή. Το διάβασε. Όταν το διάβασε αυτό τσανακωμένο, όταν το διάβασε αυτό τσαλακωμένο, το είδε τσαλακωμένο, το καθάρισε, το λέει ότι το διάβασε, το έχει ακόμα κορονίδατο στο σπίτι από το σώμα. Ένα λίγο! Όταν πήγα τώρα, μυστήρια, πράγματα έχει. Λοιπόν, σας ανέφερα ένα παράδειγμα, ότι ένας φόνος δεν έγινε. Σας ανέφερα άλλο παράδειγμα που ένας νεαρός διάβασε με ένα κομμάτι, ένα μάχλο, ένα τεμάχιο, ένα παρτί. Είναι προεδρικού και η μετανόηση είχε υπεστράψει στον Θεό. Λοιπόν, θέλει άλλο από τη στρατική μου ζωή ως ιεροκήρυκος. Είχα να μπει, εγάντουσα μάλλον, μέσα πάνω σε ένα ύψωμα, 1,000 γαίρετε, φοβερό ύψωμα, φοβερό. Και φίλε βραδιά, έγινε σε λάθος, ένας μόχος, ολόκληρο. Μέρα νύχτα για να κοιμηθεί. Καρδιά ήταν, φοβερά πράγματα, άχαμε και λάθος εσώ. Με καρδιά κινούσαν το κορμί τους για να μην κοιμηθούν. Τους μάζεψαν σε ένα μέρος, ακλόπιτο μέρος. Τα μάζεψαν τα παιδιά, τους είπαν τη λαγόνια. Παιδιά, λέω, έχετε θάρρος. Ο Θεός είναι μαζί μας. Θα σώσει την πατρίδα μας. Από εσάς, τα παιδιά της Ελλάδος, τα αγνά παιδιά, που ήρθατε από όλα τα μέρη της Ελλάδος. Αν το δεν είναι μυαρά, άλλος από την Κρήτη, άλλος από τα νησιά, άλλος από τη Μοριά των Αθάνατων, άλλος από τη Μάνη, άλλος από τη Θεσσαλία, άλλος από τη Στερεά Ελλάδα, άλλος από την Επτάνησο. Κάτω από την Κύπρο, αφοδέας ήταν. Λοιπόν, σας παρακαλώ, φυλαχτείτε από δύο πράγματα. Τη γλώσσα σας από βλαστήμια και το κορμί σας από κορμί. Αυτά τα δυο, όποιος πονεύεται, όποιος βλαστημά, το βόη το κυνηγάει. Μ' άκουσα μια ψενικά. Τι έγινε. Πάθη, μετά το τέλος, την επομένη μέρα που κάθισα μια-δυο ημέρες στην πρόεδρα, να και έρχεται πάλι εκεί που στον καταβλισμό που είμαι κι εγώ, ο σκηνός, ο πλήτης, έρχομαι και λέει πάτε μου, πού να πάτε μου, ψάχνω και πριν, άκουε πάτε μου. Το κίνημά σου με συνεκράτησε. Είχα μπλέξει σε έρωτας. Έβλεπας εγώ με τέσσερα παιδιά παρακαλώ. Έβλεψα κάτω και είπα ψέματα ότι είμαι άγαπος και αραγωνίστηκα μια κοπέλα κάτω στην Φλόρεντα λέει. Πώς το αισθάνομαι. Και αισθάνθηκα την επόμενη μέρα και πήγα και με γράμματα πήγα στο σπίτι με περιμένουν όλοι, κάνουμε μετάνοια.
Ζητώ συγγνώμη πλέον, συγχωρήσατε. Συγχωρήσατε. Συγχωρητώ, συγγνώμη. Σα συμπάτησα. Είμαι έγκαμο, έχω οικογένεια. Και κοίταξε τι μου λένε. Μυστηριοθετώ, στα αρχαιολογώ με τόσα παραδείγματα χαρακτηριστικά, διότι ο λόγο ήταν απέραντο και ακάραντο. Για να σα δώσω πόσο επιτυχώ ο επίδραση ήταν ο λόγο του κοινού. Κάποτε άλλοτε περπατώντας, συναντώ τρέχει ένας Θεσσαλονίκη μέσα. Πού, τού, σύσου, πάτε, λέει, ναι, μου. Γιατί είχα περάσει από ένα χωριό το χωριό μου. Μην πέρασε, ναι, πέρασε από το χωριό μου. Ναι, ξέρεσα, ναι, ξέρεις λίγο τι μου. Είμαι ο χειρότερος μέσα στο χωριό, λέει. Από το γύρο που άκουσα, λέει, έπαψε το χωριό μου. Δεν είχα σπώ κατώ. Και ως μόνο δεραστημό, αλλά και ποτέ πάρα αυτό που δεραστημό. Αν θέλει τώρα ένα άλλο παράδειγμα που είναι ζωηρό, το είναι στην Κοζάνη, την Αλυσπόρη, το Κοζάνη. Ήμουν το 42, 43, 44. Ήταν η περίοδος της πείνας. Ποια πείνα, ο παράδειγμα. Δεν έχουν καμία τωρινέα γενιά. Αλυσμόνησε. Δεν έχει ιδέα που πέρα της πείνης που ανέσχυψε. Τρομερός, τρομερό. Βγήκε η νομιτία του Κοσμάνη Πετρούλου. Μια πούχτα χρυσάφι, μια πούχτα αλεύρι. Τις βέρας που αγχωρούσαν για κεμάχη ο νάμος. Τις εικόνες που τα πάρουν, φοβερά. Πόσοι πέθανε, το τι πήγαν, πόσοι. Μισό εκατομμύριο, 700 χιλιάδες πέθανε. Πίνισμα, ασυγχρονία το λιμίνι, μάρτυρες της φυλής. Σε αυτή την εποχή βρέθηκα και εγώ στην πρώτη, την Κοτζάνη. Εκεί που εκεί ήταν, φιλί μου φαινόμενο, μόνο και μια ιδέα. Είναι λίγο φαινόμενο τη ζωή του Ευαγγελικού. Εκεί άλλαξα ξενικά θέμα. Ενώ μιλούσε πάνω το Ευαγγέλιο, μόνο ήταν μια θέμα. Είδα το δράμα αυτό τη Κοζάνη που είχαν στερεύσει 15.000 άνθρωποι πέρυσι σε ελληνική, στα υπόσχοντα, στα προάπια, σε σαντήρια, μέσα, πίνα, στήλια. Λέω τώρα, λέω, τι να κάνω. Θυμήθηκα κι εγώ. Είναι τα λόγια, τα λησμονημένα λόγια του Χριστού. Τα λησμονημένα, τι γίναμε λέω, τα λησμονημένα λόγια του Χριστού. Λέω, θυμήθηκα το Ιωάννη το πρώτο που πήγαν εκεί πέραν του Ιορδάνου ποταμού, εις την Άρημα, λαός πολλής, όπλος πολλής, άντρες, γυναίκες, παιδιά και τον ρωτήσανε τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, τι να κάνετε λέει, τους είπε σε αυτούς τους όπλους λέει, για να σωθείτε χρειάζεται ένα σου λέει, τι, όποιος έχει δυο μπουκάμισα θα δίνει το αίμα, και όποιος έχει δυο ψωμιά το αίμα, και όποιος έχει ένα ψωμί το μισό. Είπα λοιπόν στο τέλος, μέσα στον ναό του Αγίου Νικολάου, ενώ του Κυρίου λέω, αυτή την ώρα μη θεωρήσετε ότι ομιλώ εγώ, ομιλώ Άγιο Νικόλαος, ο κήρυξης ελεημοσύνης και φιλανθρωπίας. Σας παρακαλώ πολύ, διαλυθείτε, διαλύει ο πρόεδρος ο κήρυβα, μεταβείτε στα σπίτια σας, όλοι σας, θα σας ορκίζω ρόμα και ίσου τον αζωραίο του εσταυρωμένου Θεού, θα πάτε στα σπίτια σας, θα ψάξετε το σπίτι σας όλο και τα μισά ό,τι βρείτε. Ραβίδια, παρχές, ουνοτίθετε πράγματα. Τα μισά δεν τα χωρίσετε. Τα μισά δικά σας, τα μισά του Χριστού. Τα μισά δικά σας, τα μισά του Χριστού. Χριστός είναι αυτό που πίνουν και παιδεύουν. Εγώ αυτό το νόμο είπα. Το νόμο αυτόν είπα. Να δώσω τα μισά. Την επόμενη μέρα που κάθομαι στο άκρο της πόλεως, ένας συνεργάτης μου, ανισμόνητος, Γιώργος Παπίδης, ας είναι αιωνία και μνήμη, έρχεται τραγάτος. Εκεί που καθόμουν στο άκρο της πόλης, μου λέει «Πάτερ, πάτερ, θαύμα!» «Τι θαύμα» του λέει, «Είχα θαύμα και την πόλη μου». «Ωραία θαύμα» μου λέει, «Μεγαλύτερο θαύμα». «Έλα να δεις». Τρέχω λοιπόν και πάω εκεί, σε ένα μέρος που είχαμε αποφασίσει να το τρώμε, «Τι να δω». «Τι να δω». «Τι να δω». «Ουρά! Ουρά!» Όπως σαν το σημαντικό ουρά να πάω κραβέλια και τσιγάρα, έτσι σημαντικό μια ουρά απέραντος. 500, 600, 700, να κρατάνε σαν κουλάκι, σαν κουλάκι. Από το πρωί μέχρι τα μισά βράδυ, παίρνανε. Γίνησε μια αποθήκη. Μια αποθήκη. Και απλά η μέρα άρχισε να συζητεί. Άρχισε με 60 και φτάσαμε, το Ριάκιον έγινε αδιάφορας. Το Ριάκιον έγινε αδιάφορας. Είναι δυνατό το Ριάκιον έγινε αδιάφορας. Από 60 έγινε 8.000 διάφορας. Ποιος το κατάλαβε. Ο λόγος του Θεού. Ο λόγος του Θεού. Το κύριο του Ευαγγελίου. Και να μην νομίζετε ότι ο λόγος των εαυτών την περίοδο να έρθει και άμυκη και στο Ευαγγελίου εκλεφθήκε
κύριες, οι οποίοι τον δεν υπάρχουν στη ζωή, συναγωνιτέρι, συναθητέρι στον Κύριο, όπως ο Πάτερ Λεωνίδας, όπως ο Παρισμόνητος, Φραγκόπουλος, ο Αθανάσιος, οι εργαζόταν επάνω στη Μακεδονία και άφησαν και αυτή τη σύγκεια και άθραψαν λαό πολύ. Ο λόγος του Θεού. Μέχρι και λοιπόν, τι αποτελέσματα έχει ο λόγος του Θεού. Ναι. Και τώρα για τελειώνω, γιατί είναι τελείωτος ο λόγος. Μια μέρα σε μια πόλη που πήγα, την επισκέφθηκα τη δεύτερη φορά, ύστερα πολλά χρόνια. Ένα λοιπόν άνθρωπο έρχεται άμεσο και μου παίρνει μπροστά ένα παιδί, ξανά το ωραίο το παιδάκι. Λέει, πήγαινε, λέει, το βλέπει λοιπόν το παιδάκι και μου λέει, αυτό το παιδί είναι δικό σου, λέει. Πού τρόμαξα. Τρόμαξα, δεν θέλω, λέω. Μήπως έκανα την τρομαγή, και μου λέει καμιά φοβάμαι την ψυχοπαθία. Και του λέω, δεν έδωσα με την έκθεση. Δεν τρόμαξα. Λέω, παιδί μου, δεν μου παιδιά. Δικό σου είναι. Δικό σου είναι. Τι σημαίνει. Ότι όταν είχα μεταβεί στο χωριό σου, στην πόλη εκείνη, αυτός δεν είσαι που να κάνει παιδιά. Τσακωνόταν με τη γυναίκα του. Αλλά όταν είσαι το κήρυγμα, ότι η δολοφονία, η φοβερότερα δολοφονία των αιώνων. Τα άρχισε αυτά τα λόγια, τα τύπωσε μέσα, τα έκανε μέσα και γίνησε παιδί. Γι' αυτό μου τα λέει αυτό το τύπωσε. Και το παιδί αυτό πρώτος μαθητής γυμνασίου. Να. Δεν την άλλο. Στην εορτή που κάναμε στα Μίντσα, στην Ιβή, στην κατασκήνωση, στα 50 μου χρόνια, παρουσιάστηκε ένας από τα Γενισά. Τα Γενισά. Και δει, από πριν να συναντήσει, προς 40 χρόνια, με τα πόδια, είχα το υπαρχόν ένα αυτοκίνητο. Το τελειότερο αυτοκίνητο, τα πόδια. Λοιπόν, το πετούσε τα πράγματα, και εκεί λοιπόν με συνήθισε ένας γεωργός. Πιάσα κουβέντα, συζητούσαμε. Εκεί λοιπόν του μιλούσα για πολλά πράγματα, που μίζε περί τεχνογνωμίας, περί υποχρεώσεων, περί δουλειά κλπ. Τώρα λοιπόν τον ξαναβλέπω εκεί στην εορτή και μου λέει σκόρτε πάνω από το χιλιάδο λαού, δεν το θυμούνται αυτό εδώ πέρα, και μου λέει έχω 12 παιδιά, δικά σου είναι όλα. Είναι μυστήριο πράγμα. Τιούς λέει, δεν με σκοτώ να κάνω παιδιά, το φως άνθρωπος είναι. Ευλογώ τον Θεό που άκουσε τον λόγο σου και έχω 12 παιδιά. Ο ένας είναι μηχανικός, ο άλλος είναι γιατρός, ο άλλος είναι δικηγόρος, ο άλλος είναι τούτο. Του λέει 12 παιδιά. Και σε ρεφός δύναμε κι εγώ υπό την έννοια να αυτή να σας πω ότι είμαι ο πλέον πολύτεχνος πατέρας. Από όλους τους άνθρωπους και εγώ. Άνθρωποι δεν τον άκαλπο, δεν κάνετε παιδιά. Δεν κάνει κανείς παιδιά μόνο νοικικά παιδιά, σαν νοικικά παιδιά. Συντελούν και κατά άλλον τρόπο οι άνθρωποι και ο άγαμος χειρικός που είναι αφιερωμένος σε γυναίκα και παιδιά και δημιουργεί στην βελτίωση της οικογενείας και στη δημιουργία του χριστιανικού βίου. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, έτσι τα πράγματα έχουν. Τώρα έχουν πλέον ο Σιροκύρκας. Τελειώνω στο γύπημα των Αθηνών. Πού ήταν το Αθηνά, πώς ήταν, δεν ήταν άνθρωποι δεν πήγαν. Μ' άρεσε η επαρχία. Μ' άρεσε πολύ η επαρχία. Δεν είχα καλέσει την πόλη για την Καντίνα. Είχα και λόγους, δικούς μου λόγους που δεν ήθελα στην Καντίνα. Γιάννησε αυτή την απολογική εδώ. Πήγαινα στο κοντιά και μου ευτυχήσε. Αλλά τι έπρεπε. Έγινε ποδόσφαιρο των αρχιερέων της εποχής. Κρότσε από εδώ, κρότσε από εκεί, κρότσε από εκεί, κρότσε από εκεί. Κάπου έπεσε το ποδόσφαιρο μέσα στο καρκαλαδό, όπως το λένε αυτό το λόγο, στο μάσκετ, πώς είναι στο καράφι, μυστήριο πράγμα. Πήγαινε αυτό, κανείς δεν σκόρτε με τίποτα. Κανείς δεν. Ας είναι αιωνία του ημνίου, εάν τώρα αυτού δουλούμε εδώ, εάν κάνει τι κάνουμε, το δίνονται στον Ανίνη, στον Σπυρίδωνα, τον Άχο, τον υπέροχα από τον Αρχιεπίσκοπο Ιωαννίνο. Ρε Αυγουστίνε, δεν σε δείχνει κανένας, ρε, σε δεχτώ εγώ. Δεν λοιπόν στην Αθήνα που ήρθα, ήρθα υποσυντήκας πολύ έτσι τραγικά στην Αθήνα, θα ακούσα την επαρχία. Ήρθα στην αρχή και άφησα το κήρυγμα το ελεγκτικό, διότι ο παδός του ελεγκτικού κηρύγματος. Έλεγξο, επιτίμησο, έργο ποιήσω, δεν βαλίξω. Κήρυγμα χωρίς έλεγχο δεν είναι κήρυγμα. Λοιπόν, άφησα το κήρυγμα. Παραξενευόταν εδώ, το διάφορο, το έγινε πάλι. Φτάσαμε το σημείο
να πούνε ότι είπε στην Αθήνα ένα τρελό ηλιοκυρικό. Είπε κάποιο σε κοντά στου προμήθου και ένα τρελό χρήσιμο. Λοιπόν, πάω σε ναού. Δεν σε δεχόμενο θα λέγε δεύτερα φορά, αλλά στα τρώγε στο οξύδε. Πάω σε δεύτερο ναό, τα ίδια. Πάω σε δεύτερο ναό, τα ίδια. Πάω σε κάθε συλλόγο να γυρίσω, λέει θα γυρίσει πόρο. Εγώ όρο δεν έχω. Λοιπόν, και κάπως παιδεύει ως λόγο αυτός ο μακρύτης ο παρικοπιώτης της μητέρας. Κάθε ποτέ δεν πήγαινε, δεν έχω μέρος που να πάω. Μου ήρθε μια ιδέα, όπως η Κοζάνη που εγκρίνεται μου ήρθε μια ιδέα, όπως πάντα που εγκρίνεται μου έρχονται έτσι ιδέες, οι οποίοι δεν έρθαν στο πρόγραμμα του κηρύγματος και λοιπά. Λοιπόν, ήρθε μια ιδέα, δεν χρειάζεται μια αίθουσα. Δεν μου πως οι κατοικίους μου θα αφήσω μια αίθουσα. Λέει, μα τώρα σε πρώτο ρελό. Εσύ δεν έχεις να ράσω, έτσι κάτι άλλο τώρα. Πού το κάνεις, το κάνεις αυτό μια ιδέα. Εδώ τεράστια λοιπόν και στη ζωή και δυσκολεύει από τόσα χρόνια τη συνέντευξη. Πώς θα χτίσει έτσι. Θα τη χτίσω, λέω την έντευξη. Πώς θα τη χτίσει. Ποιος θα τη χτίσει. Θα τη χτίσει ο λαός. Ο λαός αυτός που βλέπω λέω θα κάνει τις. Και πράγματι λοιπόν στο όνομα του Πατρός του Κυριού και του Αγίου Πνεύματος, όταν λάβουμε θεμέλια στην έντευξη αυτή, είχα μόνο 15.000 και λέγανε στο μηχανικό. Πάτσε 5.000 και πήγε και την τρελή από το ταλέμα και από τα πίτα. Και από εκείνη σιγά σιγά ο λαός μας έδωσε, ούτε ο Νάσης, ούτε Νίαρχος, ούτε η Ζάπλωτη, ούτε η Μεβάλη, ο φτωχός ελληνικός μας λαός που χτίζει εκκλησίες και ιδρύματα μεγάλα και μεγάλη. Ας το ακούσει το Κασμί. Ναι, το Κασμί να το ακούσει. Όλοι, όλοι, δεν είναι πρόβλημα τους. Μάλιστα.
6 μήνες. 6 μήνες από αρχή του Θεοτό, από την Αναποδίκη, αυτό ο κατραμένο νόμο του 1300, τον οποίο δεν υπέγραψαν βουλευτέ, ή μάλλον υπέγραψε από κάτω με μεγάλη πλατιά μου, υποραφεί ο διάβολο, Θεοσφόρο. Αυτό είπε τη σφαγίδα. Έχει τη σφαγίδα το κράτο, σφαγίδα του διαβόλου. Σαντατικό κράτο αυτοκρατία. Και έπαιρνε μόνο το σήμα του Θεού. Πέρασε από τότε ο άνθρωπο και δημιουργεί το θέμα αυτό 6 μήνες. 6 μήνες. Και εσείς δεν είστε από τα παιδιά τα διάφορα της Εκκλησίας. Είστε από τα παιδιά που ενδιαφέρονται, είστε από εκείνους που, όπως είπα στην αρχή του κηρύγματος, θεωρείτε το εκκλησιαστικό θέμα προσωπικό. Και έτσι πρέπει να θέλετε προσωπικό. Μητρός και πατρός και απάνω προγόνων, τιμιότερων και αγνότερων είναι οι πατρίς. Και εμείς λέγουμε τιμιότερων και αγνότερων είναι οι πατρίς των πατρίστων, είναι η Εκκλησία του Χριστού. Με το ενδιαφέρον αυτό να μάθετε κι εσείς το αποτέλεσμα. Τι γίνεται, πολλά ακούω. Θα σου μιλήσω εν πάση ειλικρινία και παρακαλώ να προσέξετε. Είναι η περιέργειά σας σαν την περιέργεια, την ευγενή περιέργεια των κατοίκων της Κωνσταντινούπολης το 1005 χρόνια πρώτη αρρώστια της Κωνσταντινούπολης. Πρώτη συνεμαμάλη σιγουράς 6 χρόνια είχε φύγει μια αντιπροσωπεία από το φανάρι. Και εδώ έχουμε το φανάρι, έχουμε δεσπότη από το φανάρι, εδώ μέσα. Λοιπόν, εκεί οι χριστιανοί είχαν φύγει μια αντιπροσωπεία και πήγανε στην Φλωρεντία, στην Περάρα και έρχονται διαπραγματεύσεις με τον Πάπα να ζήξουν να συμφωνηθούν και να ενωθούν οι δύο εκκλησίες. Υπέκυψαν, ένας δεν υπέκυψε. Ο Μάρκος ο Ιωνικός. Όταν λοιπόν επέστρεφαν τα καράβια, και ήταν τότε ασύρβατοι να μεταδώσουν τα νέα, και όταν έρχονταν τα καράβια, όταν ήταν το καράβι και τους μετέφερε αυτούς τους αντιπροσώπους, ήταν κοιμένοι, καθυσυγμένοι, και ρωτούσαν μόλις γίνανε στην προκυμαία, μόλις το Γαλατά μπήκαν εκεί, είπαν εκεί το αυτό, τους ρωτούσαν οι χριστιανοί μεγάλο διαβέρο, τι νέα, πώς πάνε τα ημέτρα, πώς πάνε τα ημέτρα, ενοικίσαμε. Έτσι εσείς τώρα ρωτάτε, πώς τα ημέτερα, πώς πάει αυτή η υπόθεση, πώς τι γίνεται. Λοιπόν, σας απαντώ στην περιέργεια αυτή και σας λέω και είναι δίκαιο να έχετε την περιέργεια, διότι δείξετε, χωρίς εσάς δεν γινόταν τίποτα. Εσείς συναγωνιστήκατε. Εσείς είδατε στην πλατεία του Συντάγματος, εσείς είδατε στη Θεσσαλονίκη επάνω, εσείς στην Πάτρα, εσείς παντού και χρόνο και χρήματα δαπανίσατε. Και το λαρίκι σας κουράστηκε να φωνάζει τεράστια κύματα κάτω τα χέρια από την Εκκλησία. Εσείς λοιπόν έχετε δικαίωμα να αξιώσετε από εμάς. Δεν είστε άλογα πρόβατα, είστε λογικά πρόβατα. Και ο λαός δεν είναι ο λαός, η Εκκλησία δεν είναι μόνο ο ίστορος και επίσκοπος. Δεν είναι μόνο ο ίστορος και επίσκοπος, είναι και λαός. Και ευθυμάστε τον λαό. Εν πάση περιπτώσει, έχω να σας πω ότι ενώ ήταν μια κουφόβραση, έτσι πήγαιναν τα πράγματα κλπ. Ξαφνικά λοιπόν στο Καστρί εισάλπισε σάλπικα. Ανακοχή. Όσοι κάναμε στον πόλεμο σαλπίζονται στη μέση ανακοχή. Άλλοτε ανακοχή είναι φοβερά ανακοχή αυτή. Όπως το βασικό μέτωπο, η Ιταλία της ανακοχή. Όσοι ήταν κανεί συνεχεί εδώ πέρα παντό, ένα γέρο στου 80 ετών, 70 ετών, 60 ετών, σε ένα φοβερό ύψωμα, σκληρό πόλεμο, σκληρό. Κορνιά. Οι Έλληνε συμβίλλονται ω δέοντε, λοιπόν, στην ψηλά μονά τη Αλβανία, τα οποία δυστυχώ δεν είναι στα ελληνικά, αλλά βρίσκονται κάτω από την τυραννία, τον τυράννο. Ναι, εκεί λοιπόν είδαν οι πλέον αυτοί και στη ανακοχή 4 ώρε να τάξουν του νεκρού. Τέτοια ήταν η παροτρία. Και δεύτερη και εκεί. Αναποχή τη αεροδρόμη, να τα πούμε νεκρή. Και δεν ήταν αναποχή τη αεροδρόμη. Αναποχή λοιπόν. Φωνάζουμε αναποχή. Σάλπιξε αναποχή. Αναποχή. Κάθε τα όπλα. Αναποχή. Και η αναποχή τώρα τι είπε ότι ήταν αναποχή. Τι θα γίνει. Η αναποχή. Η αναποχή
είναι πέτρα σκανδάλου. Είναι ο νόμος 1700 νόμος, που υπέγραψε ο Σατανάς διαγερός όλων των βουλευτών. Και ο νόμος αυτός, όπως είπα κι άλλοτε, έχει δύο σκέλη. Τον ασκέλος είναι η ελληνική πλευρά της ζωής του ανθρώπου και άλλο είναι η κρεματική πλευρά της ζωής του ανθρώπου. Το ένα ενδιαφέρει τους μαξιστάς, το άλλο ενδιαφέρει εμάς τους χριστιανούς. Το ένα είναι τα χτήματα, είναι τα βουνά, είναι τα λαμπάδια, είναι τα υπόπεδα, είναι τα αυτά. Σε αυτό εμείς δεν επιμένουμε όπως το είπα κι άλλοτε, δεν επιμένουμε. Αλλά θέλουμε να διανομή της γης, ως παρέδωσαν γεραία γεραιών, γεραία γεραιών, να μην δοθεί. Να δοθεί υπό όλους, να δοθεί στους πολιτεύνους, στους αυτήμονας, στους πραγματικούς φτωχούς και όχι στους βουλευτάς. Βουλευτάς οι οποίοι θέλουν να καταλάβουν τα οικόπεδα της μόνης μου που διαφέρει να χτίσουν μήνες. Λοιπόν, γι' αυτό γίνεται ο Φασαρία. Λοιπόν, στα υποστατικά, τα οποία είπαμε ότι είναι καλύτερα, τα οποία τα είπαμε, πάρτε τα, αλλά είπε όρος. Όρος, αν δεν είπε όχι τους όρους αυτούς, θα γίνει η διανομή της γης, να μοιράσουμε στους φτωχούς που έπρεπε η γη. Έλεγα πρωτοβουλό και έλεγα να τα μοιράσουμε με δύο σκυρός. Αλλά δεν ακούστηκε η φωνή μου αυτή και τώρα βρισκόμαστε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Δεν έχουμε λοιπόν λόγο όσον αφορά τα ελληνικά πράγματα. Εμείς πιστεύουμε στα λόγια του Κοσμά και Ετωλού που είπε ο Κοσμάς και Ετωλός, λόγια σοφά. Αν αυτοί είναι τύρανοι, αν αυτοί είναι βίοι, αν αυτοί έχουν τα σπαθιά, εάν έχουν όλη τη βία και το κράτος, ας έρθουν να τα πάρουν. Μπορώ να λέω. Ας τα πάρω. Ας πάρω τα χωράφια, ας πάρω το ένα, ας πάρω τα σπίτια, ας πάρω το ένα. Ας πάρω και έρχεται η ώρα αυτή. Δεν συγκινήσαστε όπως έπρεπε. Είναι ο λίγος. Όταν όμως αυτό που κάνει το κράτος, να κάνει δίμευση, δίμευση, να κάνει δίμευση, χωρίς να πάει υπόψη τίτλους κλπ. Να κάνει τη δίμευση της περιουσίας, όταν αυτό έχει τη περιουσία και πει ότι αύριο προσοχή, προσοχή. Ακούσατε από το ραδιόφωνο, θα ακουστεί η φωνή, θυμίστε, προμηθεύω. Πάμε σε ναρκιστικό σύστημα. Δεν κατηγορώ. Έχω λοιπόν τις αντιλήψεις μου. Πάμε σε ναρκιστικό σύστημα. Από αύριο δεν υπάρχει πλέον περιουσία κανενός. Η περιουσία έχει το κράτος. Πώς εμπράγματα τα πάθουν. Εμπράγματα τα πάθουν. Εμπράγματα τα πάθουν. Συγκοπή καρδίας. Λοιπόν, ας ενδιαφέρεσαι μόνο για τα κτήματα τα ειδικά σου, για τα σπίτια σου, για τα μπέλια σου και τα εργοστάσια σου. Εμείς ενδεχόμεθα και κάτι ανώτερο, για την εκκλησία του Χριστού. Και ας έχουν να κάνουν τη δεύτερη.
εκπροσωπία μας και η συνοδοί μας σε ένα εστιατόριο λαϊκίστησης που πήγανε πέρα τα παιδιά, ο Πάτερ Θεόπουλος και άλλοι, περίεργο πράγμα της κοινωνικής και μεγάλη χαρά οι Τούρκοι. Φωνάστε, πως πέρα και εδώ να πω αυτό. Είστε εδώ για την προσωπία. Εδώ ποτέ δεν μας παρουσίασαν την τηλεόραση. Στην άκρη από κάθε μέρα στην τηλεόραση, για την προσωπία της Ελλάδας. Ούτε μας, μας αγαπούν, μας μισούν. Δεν είναι μόνο αυτοί οι Τούρκοι και πέστατε. Δεν είναι Τούρκοι. Πρέπει περίεργο πράγμα. Διαβάστε μας τις Λωρίδες. Ό,τι είναι σαν δυο και την εκκλησία. Εμείς λέει Τούρκοι, σας μισούμε σαν τους παπάδες, λέει, και σας μισούμε, λέει. Γιατί εσείς λέει, ξεσηκώσετε το λαό αυτό και είναι ελεύθερο σύγχρονο λαό σαν αυτό. Και αυτοί που κουκούν σε καλό δεν έχουν να διώκουν την εκκλησία τους, οι Τούρκοι. Λοιπόν, εμείς πιστεύουμε ότι είναι μία αναγκαία κατολική εκκλησία. Μία αναγκαία κατολική εκκλησία. Και συνεπώς είναι μία εκκλησία η οποία της οποίας κεφαλή είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ο Σταυρωμένος Θεός. Αυτός είναι ο διδάσκαλός μας, αυτός είναι ο νομοθέτης μας, αυτός είναι ο ποιητής μας, αυτός είναι ο μας ελευθερώνει όπως λέει ο Θεός. Εσύ ο Θεός μας, κι ο Ιωκαστρή, κι ο Ιωβάδρεο, κι ο Ιωκαστρίτης, κι ο Ιωκαστρίτης. Thank you.
αυτά. Ο Αρχιεπίσκοπος πρώτη εμπειρία του δεν είχε αντιληφθεί το βάθος και την έκταση της όλης πονηρίας, διότι η πολιτική σήμερα είναι η πόλη της αποκαλύψεως. Μια πόλη να έχει εμπιστοσύνη. Θα σου πει το λόγο, έτσι στη μέση μου η πόλη είναι η αλήθεια. Αλλά αυτή η πολιτική μεγάλη πόλη της αποκαλύψεως ποτέ δεν είναι η αλήθεια. Συνεπώς, ο Αρχιεπίσκοπος ήταν πικραμένος ως τον οδέποτε άλλο. Αλλά δεν μιλούσε. Σε μια στιγμή του λέω, είσαι πικραμένος ως τον ποτέ άλλο. Σε πρόδωσα! Σε πρόδωσα! Διότι άλλα είπαν κι άλλα κάθε κι άλλα πράγματα. Διότι ο Τρίτσης, να λέμε την αλήθεια, βγήκε από αυτή την πάλη με το καστρί, με την εκκλησία, βγήκε πανίσχυρος. Πανίσχυρος. Είχε καλή διάθεση με τον Υπουργός να διορίσει τον Σολομό, άνθρωπο με αμέσως των εκταθρών, πιστόν άνθρωπο. Οπότε θα λύονται διαφορές. Κι όμως συνέπληξε ομάδα. Δέκα βουλευτών ο Τρίτσης του λέει, πάντα καλά, σε ρίτο, σε ρίτο. Μάλιστα, σε ρίτο. Και υποτιμήσει λοιπόν αυτή το γεγονότο για να εγκαταλείψω. Και συνεπώς πικραμένος είναι και ο πτωκαστρί, πικραμένος από εδώ είναι ο Αρχιεπίσκοπος, προδοτέμενος. Αλλά είπε όμως το όχι. Και το όχι του είπαν όλοι οι ιεράρχοι είναι εξαιρέτως. Και μένανε ανέντοτοι και εξέδωκε. Εξέδωκε ένα γενοθέν, το οποίο δεν είναι προς διάρκεια ολόκληρο. Και σαν ξεχωρώ ότι η Επιτροπή του Αγώνας συνεχίζει τον αγώνα της. Δεν καταλαβαίνει. Μην τα λάχνει! Μην τα λάχνει! Μέσα στις 12 ένα
Κατανοεί πώς προλέμε. 12 με 12 μεσιούδες δεν μεσιούδες. Μέσα πλήθος ιερέων. 100.000, 10.000 κρινικοί που είναι τα φρασιφόρη. Με εγκόλπια και χωρίς εγκόλπια. Μοναχή κλπ. Τόμουν είναι προσθέσεις του κοιοσμένου. Και όχι να υποτάχνε της ιεράς στρατιάτου του κοιμονίου. Παρ' όλα την αυτή των φόβων, με υπάρχει υποτάχνε, εγώ σας μιλώ από το επίσημο τούτο βήμα, ο γερότερος των επισκόπων της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο οποίος φέρω στην πλάτη μου 80 χρόνια και ο οποίος δίδαται καιρός και μαχαίρας και πολέμων χωρών, εγώ σας μιλώ και το λέω αυτό και περιφάνεια, και αν ακόμα μη γέννητο, Παναγία Λέσποινα, Άγιο Άγιο και Αρχάγγελοι, Άγιο Διονύσιε και Ιερώθε επίσκοποι της πόλεως αυτής, μη γέννητο να συμβηθεί αυτή η φορά, και αν μη γέννητο που δεν το ελπίζω, εάν παρουσιαστεί μια διάφορη υποταξία και μείνω μόνος, εγώ σας λέγω και μόνος να μείνω το σωμάτι. Μαζί, και θα ζήσουμε και θα έρθουμε το σύνημά μας, το σύνημά
ίσως η γενιά μας να μην αξιέρα ήδη το όραμα ελευθέρα και ζωσα εκκλησία, αλλά με αγενά λόγου και αναπτύρων θα ήδη την εκκλησία μας ελευθέρα και ζωσα εις αιώνα σε αιώνα. Το συζητά μας, κάτω τα χέρια μου την εκκλησία. Εδώ στην αιρουσά μας έχουμε και έναν Μητροπολίτη, Άγιο Πραγματικός, τον Άγιο Μητροπόλεος κύριων Γερμανών, ο οποίος είναι από το Πατριαρχή. Δεν το λέγανε λίγο πάνω εδώ στην αίθουσα να μιλήσει, διότι δεν θέλω να τον εκθέσω στα πειρά με τον όλων αυτών, διότι τον ευτέρος κάνουμε έναν αγώνα και θέλω να τον εκθέσω, να τον εκθέσω, μόνο παρακαλώ τις θέσεώς του, να ευλογήσει το πείραμα αυτό της Εκκλησίας και να τα φέρει στο Πατριαρχείο των Σεβαστών, τον οποίο πρέπει ο ελληνικός λαός εις το ένδοξο και ιστορικό Πατριαρχείο της χώρας. Την πλάση, την πλάση.
να κρυμνήσουμε του χρόνου τις πλατείες τα πάντα, να βγούμε στην πεζοδρόμια, να πάμε πλά, στο Παλωτού. Εδώ όλοι μαζί είμαστε. Τώρα όλοι μαζί, μια, το σταυρό σας κανονικός, οι πονήσεις μέχρι των ουρανών, πανώς, όλοι μαζί, η εμφόρ.